Μαρία Μπεκατόρου και ο Κώστας Μαρτάκης άναψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του Βόλου. Το σύνθημα δόθηκε από το δήμαρχο της πόλης Αχιλλέα Μπέο, ενώ στη συνέχεια τα πυροτεχνήματα πρόσθεσαν μικρές πινελιές λάμψης στον ουρανό. Ανάψαμε τα φώτα της πόλης, φαντάζομαι τραβήξατε πάνω, έχει όλος αυτός ο δρόμος εδώ που πηγαίνουμε, έχει ένα μπλε κύμα από πάνω μας. Η Μαρία Μπεκατόρου και ο Κώστας Μαρτάκης φέτος έδωσαν μαζί το παρόν σε αυτή τη διοργάνωση. Αυτή είναι και η πρώτη κοινή τους παρουσίαση. Ξαναβρεθήκαμε μαζί και είχαμε λύψει ο ένας τον άλλον. Ναι, η αλήθεια είναι, είχαμε πολύ... Έχουμε, δεν είναι, επειδή δεν βρισκόμαστε συχνά πολύ τηλεοπτικά, δεν σημαίνει δεν βρισκόμαστε και εκτός του χώρου, τέλος πάντων. Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Κάνοντας βόλτα στο χριστουγεννιάτικο τρενάκι, η Μαρία Μπεκατόρου και ο Κώστας Μαρτάκης κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του Άγιου Βασίλη, όπου μίλησαν για τα αγαπημένα τους Χριστούγεννα, αλλά και τα φετινά σχέδια για τις γιορτές. Θέλω να θυμηθείτε λίγο τα ωραιότερα Χριστούγεννα. Κοίταξε, όσο μεγαλώνουμε, τα ωραιότερα Χριστούγεννα είναι τα Χριστούγεννα που ήμασταν όλοι η οικογένεια μαζί. Για μένα προσωπικά, που λείπουν κάποιοι από την οικογένειά μου. Και θα πω, Χριστούγεννα αγαπημένα, άλλη μια φορά όταν είχαμε πάει με τον Αντώνη στη Βιέννη. Πολλά χρόνια πολύ ωραία, όμως. Πολύ ωραία. Αυτά. Πόσα χρόνια πίσω. Πολλά. Το 2001. Εντάξει, πρόσφατα. Εμένα από τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα είναι όταν ήμουν πάλι Θεσσαλονίκη πριν πολλά χρόνια. Και ήξερα ότι δεν θα έρθουν οι δικοί μου. Και ήξερα ότι θα είμαι μόνος μου. Και μου κάνανε την έκπληξη. Να πούμε κάτι και για τα φετινά Χριστούγεννα, πώς θα τα περάσετε. Εγώ θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη για 10η χρονιά, όχι στη Θεσσαλονίκη, θα δουλεύω. Θα είναι η οικογένειά μου μαζί, η αλήθεια είναι παρόλο που δουλεύω και πολλές φορές είμαι εκτός της πόλης μου, της Αθήνας, έρχεται όλη η οικογένεια. Μάλλον θα μείνουμε εδώ, κάπου γύρω στην Ελλάδα, με την οικογένειά μας κι εμείς. Ωραία. Από το πλευρό της παρουσιάστριας δεν έλειπε ο σύζυγός της, Αντώνης Αλευζόπουλος. Είσαι παντού μαζί σου και εδώ μαζί. Βέβαια, παντού, εννοείται παντού μαζί μου. Είναι ο φύλακας αγγελός μου, κατά έναν τρόπο. Έλα, ωραίο, πολύ ωραίο. Πώς δεν έχει φύλακα αγγελό. Έχει εμένα εδώ. Ναι. Έχω τη Μαρία. Ο Κώστας Μαρτάκης ρωτήθηκε και για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στα Καλημερούδια. Αν και ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής δεν γνωρίζει τίποτα, αποκάλυψε πως θα ήθελε πολύ να παρουσιάσει εκπομπή με τη Μαρία Μπεκατόρου. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Προς το παρόν είμαστε η ομάδα που έχετε γνωρίσει, που σας έχουμε συστηθεί εδώ και 2 μήνες. Περνάμε εμείς πάρα πολύ ωραία. Έχουμε δέσει σαν ομάδα. Τώρα, αν γίνουν αλλαγές, είναι και θέμα καναλιού, δεν είναι δικό μου. Αν είχα δικό μου κανάλι, θα έπαιρνα τη Μαρία. Θα μας τύχει κάποια στιγμή, το συζητούσαμε. Τρομερά. Θέλουμε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή στο Your Face είχαμε πει και νομίζω επειδή το θέλουμε, έχουμε στείλει όλη μας την ενέργεια. Κάποια στιγμή θα μας τύχει. Κάποια στιγμή θα γίνει. 100%. Φυσικά μια τέτοια γιορτή δεν θα μπορούσε να μην έχει τραγούδι. Ο Κώστας Μαρτάκης ανέβηκε στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα και τραγούδισε τις επιτυχίες του παρέα με τον κόσμο. Φορά πέφτει πάνω στη σιωπή. Ήρθες και
Κάτσε να το βγάλω, το κάνεις έστω. Για να δω τα χεράκια, ψηλά ρε παιδιά, τι γίνεται, μη με αφήνετε μόνο.